Λοιπόν, εδώ και πάλι για να δούμε όλα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Σας είπα ότι είναι εξαιρετική συγκυρία ότι ο κύριος Δημήτρης Τριανταφύλου, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, είναι μαζί μας και θα μας βοηθήσει να δούμε κάποιες από τις παραμέτρους αυτής της ιστορίας για να καταλάβουμε ίσως λίγο περισσότερο τι συμβαίνει. Κύριε καθηγητά, γεια σας καταρχήν και σας ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, να ξεκινήσω λίγο ανορθόδοξα. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση και το διάβασα σε πολλές πηγές, κυρίως αμερικανικές πηγές, ότι το Ιράν ήθελε απλώς να κάνει μια εντυπωσιακή παράσταση, σε πολλά εισαγωγικά, μια επίθεση η οποία θα μπορούσε να είχε προκαλέσει θύματα, αλλά δεν προκάλεσε και τέλος πάντων έγινε με έναν τρόπο που θα μπορούσε να είναι ο πιο εντυπωσιακός αλλά και ο πιο ακίνδυνος. Και αναφέρονται στο γεγονός ότι επί 6 ώρες πετούσαν ντρόν στον αέρα, πέρασαν τη μισή Μέση Ανατολή από πάνω, ότι δεν επέφερε αποτελέσματα που θα πίστευε κανείς ότι μια τόσο μαζική επίθεση θα μπορούσε να αποφέρει. Κοιτάξτε, πριν 6 μήνες, λίγο πάνω από 6 μήνες, όταν έγινε η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, ποιες ήταν οι αναλύσεις? Οι αναλύσεις ήταν ότι προσπαθεί η Χαμάς και ενδεχομένως το Ιράν, που είναι πίσω από τη Χαμάς, να αποτρέψουν τις αλλαγές των συνθήκων στη Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Δηλαδή ότι υπάρχει μια σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και βασικά αραβικά κράτη, όπως η Σαουδική Αραβία, τα Εμιράτα. Βλέπουμε ότι γίνονται συζητήσεις για τους εμπορικούς διαδρόμους. Mm-hmm. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήταν πρόσφατα στο Νέο Δελχή, που όλα αυτά παίζουν κάποιο ρόλο. Και εκεί πέρα βλέπουμε και η επίθεση στο Χούτι, όπως αναφέρεται στην Ερυθρά Θάλασσα, και το γεγονός ότι υπάρχει επιχείρηση ασπίδης Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η αντίστοιχη επιχείρηση των ΗΠΑ, είναι γιατί βλέπουμε ότι η Χούτι, η Χεσμπολά, η Χαμάς και ενδεχομένως το Ιράν, που πάντα παίζει ένα σκιώδη πόλεμο με το Ισραήλ, προσπαθεί να αποτρέψει αυτές τις αλλαγές που θα την βρίσκεται το Ιράν ακόμη πιο απομονωμένο. Ναι. Δεν έχουν αλλάξει ουσιαστικά τα δεδομένα. Μπορεί να επικεντρωνόμαστε τους τελευταίους μήνες στο πώς γίνεται η επίθεση του Ισραήλ στην Γκάζα, στα Παλαιστινιακά εδάφη και βλέπουμε τις απώλειες, ανθρώπινες απώλειες. Mm-hmm. Και όλοι μιλάμε για το αν θα πρέπει να δράει έτσι το Ισραήλ ή όχι. Αλλά τα πιο πολλά αραβικά κράτη έχουν κρατήσει μια αρκετά ναι, μετριοπαθή στάση, ναι, πέραν ενδεχομένως της Τουρκίας. Μην ξεχνάμε επίσης ότι πριν 6 μήνες η πρώτη χώρα, γιατί μέσω το Twitter που πανηγύριζε, ήταν οι ηγέτες του Ιράν, ναι, ότι όταν έκανε την επίθεση. Σωστά. Και νομίζω ότι βλέπει το Ιράν ότι δεν έχουν ουσιαστικά αλλάξει τα δεδομένα και προσπάθησε. Γιατί πάντα μιλάμε και πώς υπάρχουν οι εσωτερικές εξελίξεις που πιέζουν τον κύριο Νετανιάχου, αλλά οι μουλάδες στο Ιράν δέχονται και αυτές τεράστιες εσωτερικές πιέσεις. Mm. Μην ξεχνάμε ότι πριν 2 χρόνια έγινε η εξαίρεση των γυναικών, έτσι, αυτή, ναι, πώς τη λέγανε, η κοπελίτσα που αντιστάθηκε στην αστυνομία ηθικής και έγινε η επανάσταση. Όσο προσπάθησε να γίνει η επανάσταση, 750 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, και παρά τα αυτά είναι αρκετά ευάλωτη η ηγεσία. Υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι πια δεν έχει την απόλυτη στήριξη, δηλαδή έχει πάρει μια στάση υπέρ των Παλαιστινίων, κατά του Ισραήλ, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια αντίδραση μαζική, ναι, η συγκοινωνία, ότι δεν είναι αυτό που τους ενδιαφέρει το λαό του Ιράν, τους ενδιαφέρουν τα οικονομικά. Και νομίζω, επειδή αισθανόταν πιεσμένοι και επειδή πάντα, και ιδιαίτερα στους τελευταίους 6 μήνες, επειδή προσπαθούσε και προσπαθεί ακόμη το Ισραήλ να αποτρέψει μια ενδεχόμενη εμπλοκή τη Χεσμπολά στα βόρεια, ναι, σύνορά της, που ξέρουμε ότι η Χεσμπολά καθοδηγείται από το Ιράν, έχει προσπαθήσει να εξοντώσει το Ισραήλ, όπως αυτό που έγινε και στο Ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό στις αρχές Απριλίου, και πριν από αυτό, όσους πιο πολύ μπορούσε αυτής της μονάδας κρούσης, ναι, του Ιράν, τους εμπνευστικούς φρουρούς. Να, ναι, σας πω γιατί το λέω. Μου έκαναν εντύπωση κάνα δύο σημεία. Καταρχήν το γεγονός ότι τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν δεν είναι από το πάνω ράφι του οπλοστασίου του Ιράν. Αυτό το διαβάζω και το βλέπω παντού. Το δεύτερο, το σχολιάζει με έναν πολύ εύγλωτο τρόπο το CNN. Λέει ότι η επιχείρηση του Ιράν ήταν μια εξαιρετικά χορογραφημένη επίθεση, σχεδιασμένη για να ελαχιστοποιήσει τα θύματα και να μεγιστοποιήσει το θέαμα. Θέλω να πω, δηλαδή, η ειλικρινής διάθεση ήταν μια κατά μέτωπο αντιπαράθεση ή αυτό που λέει μια χορογραφία, η οποία όμως ικανοποιεί ένα μεγάλο κομμάτι της κοινής νόμης.
Κοιτάξτε, προσπαθούσε να μετρήσει δυνάμεις. Πάντα και οι επιθέσεις του Ισραήλ, που παρόλο το Ισραήλ δεν ανακοινώνει ποτέ επισήμως ότι ήταν πίσω από διάφορες επιθέσεις, το Ιράν το ανακοίνωσε ότι είναι πίσω από αυτή την επίθεση, πάντα είναι μετρημένες, πάνε σε συγκεκριμένους στόχους. Και ενδεχομένως προσπαθούσε να προκαλέσει ζημιά, ιδιαίτερα σε αυτή την αεροπορική βάση, όπου είναι τα F-35, που τελικά δεν το πέτυχε. Από την άλλη, νομίζω ότι ξαμιάστηκε το Ιράν. Δηλαδή, ενδεχομένως με τόσους πολλούς πυράβλους, με τόσο πολλά μια πατρωμένα αεροσκάφη, θα μπορούσε να έχει κάνει και μεγαλύτερη ζημιά. Ναι. Και δεν αποτράπει αυτό μόνο από την αεροάμυνα του Ισραήλ, αλλά από τις συμμαχικές δυνάμεις. Σωστό. Έτσι, οι Αμερικανοί, οι Γάλλοι, οι Βρετανοί και άλλοι, που σημαίνει, και οι Ιορδανοί, που σημαίνει ότι ενδεχομένως να δοκίμαζε να ζει τι στήριξη έχει το Ισραήλ σε μια περίοδο που όντως βάλεται για την επίθεση, ιδιαίτερα ο Νετανιάχου, στην δυτική όχθη, στην Γάζα. Και νομίζω ότι δεν περίμενε να υπήρχε τόσο συντονισμένη αντίδραση από τις δυνάμεις αυτές. Γιατί δεν στέλνεις τώρα 300 όπλα να πλήττεις μια χώρα, το έδαφος μιας χώρας, όσο και στοχευμένο να ήταν ο στόχος, χωρίς να περιμένεις ότι θα πετύχεις κάποιο ένα μέρος του στόχου αυτού. Και γι' αυτό πιστεύω ότι δοκίμασε, το έκανε υπό την πίεση, γιατί τόσο καιρό λέει θα αντιδράσουμε, αντέδρασε. Είναι η πρώτη φορά σε 33 χρόνια που γίνεται ευθεία επίθεση στο Ισραήλ. Η τελευταία φορά το έκανε ο Σαντάμ Χουσέιν, όταν είχε στείλει το 91 τα σκουτς, τα περίφημα, που δεν ήταν καθόλου πετυχημένοι. Επίθεση, και αυτό οδήγησε σε εξελίξεις μετά στην εισβολή στο Ιράκ. Αλλά αυτό ήταν και άλλαξε τα δεδομένα, δηλαδή ένα δόγμα που είχε μέχρι στιγμής παθητικής έτσι αποτροπής έγινε πια πιο ενεργητική στην παρούσα φάση, και στέλνει μηνύματα ότι δεν θα αφήσει τις εξελίξεις να κινηθούν, να υπάρχουν εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή χωρίς τη συμμετοχή του Ιράν. Ως εδώ. Αλλά νομίζω θορυβήθηκε το Ιράν και νομίζω έχει κερδίσει πολιτικά, επειδή κατάφερε να κάνει αυτή την επίθεση στο Ισραήλ, αλλά στρατιωτικά απέτυχε. Ναι. Και νομίζω αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Γι' αυτό έκανε και πίσω. Το θέμα είναι αν απέτυχε σκοπίμως ή απέτυχε γιατί ήταν με το λάθος τρόπο σχεδιασμένο όλο αυτό. Μία ακόμη παράμετρος, επίσης στα αμερικανικά μέσα, έλεγαν ότι ουσιαστικά το Ιράν είχε ενημερώσει 72 ώρες νωρίτερα τις φίλιες χώρες στην περιοχή, αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και λένε αυτό ήταν και ο λόγος που βγήκε ο Μπάιντεν και είπε στους κατοίκους του Ισραήλ για τις επόμενες 48 ώρες, μάλλον από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή, να είστε πολύ προσεκτικοί και προφυλαγμένοι. Ναι, κοιτάξτε, και αυτό υπάρχει μια αμφισβήτηση. Αν όντως το λέει τώρα το Ιράν, εάν όντως ήταν μια επιτυχία των Αμερικανικών μυστικών δυνάμεων, όπως είχαν προειδοποιήσει και την επικείμενη επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία πριν 2 χρόνια και τώρα πάλι, κατά κάποιο τρόπο, γι' αυτό σας λέω, προσπάθησε το Ιράν να δοκιμάσει αντοχές του Ισραήλ, τους εταίρους και τους συμμάχους, αλλά εγώ έχω την αίσθηση ότι συνειδητοποιεί το καθεστώς εκεί πέρα ότι από παντού υπάρχει διάβρωση του συστήματος, υπάρχουν δυνάμεις που δεν είναι υπέρ του καθεστώτος, που διαιρέουν πληροφορίες, και μπορεί να υπήρχε και μια επίσκεψη της διαδικασίας. Σχεδιασμένη, όπως σας είπα, όχι να κάνει ζημιά κατά του άμαχου πληθυσμού, παρόλο ότι ένα κοριτσάκι πέθανε και βλέπουμε ότι υπήρχαν κάποια θύματα, αλλά στοχευμένη ζημιά, αλλά δεν νομίζω ότι περίμενε την άμεση αντίδραση, συσπήρωση των μεγάλων ευρωπαϊκών και αμερικανικών δυνάμεων. Τώρα, από εδώ και πέρα, κύριε καθηγητά, ξέρουμε ότι το Πολεμικό Συμβούλιο του Ισραήλ ξανασυνεδριάζει. Φαίνεται ότι από τη μία υπάρχουν πιέσεις από τους Αμερικανούς και τους G7 για να νοθετήσουν τέλος πάντων το Ισραήλ. Φαίνεται ότι υπάρχουν εσωτερικές πιέσεις στο Ισραήλ να αντιδράσει και να αντιδράσει με έντονο τρόπο. Τι εκτιμάτε ότι είναι το πιο πιθανό να συμβεί από εδώ και πέρα? Κοιτάξτε, πρέπει να συνεκτιμήσει το Ισραήλ ότι δεν θα μπορούσε να έχει τόση μεγάλη επιτυχία στην αποτροπή της ιρανικής επίθεσης χωρίς τη βοήθεια των Αμερικανών, των Γάλλων και των Βρετανών. Και αυτό και το Βρετανό. Θα πρέπει να το υπολογίσει αυτό. Έτσι, το 97%, 98% επιτυχίας αποτροπής είναι επειδή υπήρχαν καταμαχητικά των αυτών των ξένων δυνάμεων. Και τώρα, πώς το ερμηνεύει αυτό? Είτε ότι από μόνη της δεν μπορεί, δηλαδή να μπει σε μια διαμάχη, μια αντίδραση κατά του Ιράν και αυτό να οδηγήσει σε ένα ευρύτερο πόλεμο, ή
μπορεί να θεωρήσει ότι κοίταξε, ό,τι και να κάνουμε θα μας στηρίζουν πάντα οι σύμμαχοί μας. Πρέπει να το ζυγίσουμε αυτό, όπως πρέπει να ζυγίσουμε το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η Ισραηλινή κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση πολέμου. Έτσι, υπάρχουν έντονες διαμάχες, το ξέρουμε. Ο Υπουργός Αμήνης, ο Γκάντς, ενδεχομένως είναι ο μεγάλος πολιτικός αντίπαλος του κυρίου Νετανιάχου, που θα μπορούσε να κερδίσει εκλογές αύριο ή όποτε προκηρυχθούν οι εκλογές. Και υπάρχουν οι αντιστάσεις αυτές, όπως υπάρχουν και οι ακραίοι που συγκυβερνούν αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ και πιέζουν τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Θα υπάρχει αντίθεση του Ισραήλ. Τώρα, η αντίθεση του Ισραήλ σημαίνει θα δούμε πόσο μετρημένη θα είναι. Δηλαδή, μέχρι στιγμής, τόσα χρόνια το Ισραήλ αντιδρά συνήθως κατά του καθεστώτος. Έτσι. Χτυπάει στελέχη που είναι πολύ κοντά στους μουλάδες. Άτομα που θεωρεί ότι προσπαθούν να ανατρέψουν τα δεδομένα με τους Χούτι, με τη Χεσμπολά και ούτω καθεξής. Θα υπάρχει κάποια αντίδραση. Ναι. Πότε και πώς θα το δούμε. Και το γεγονός ότι δεν έχει αντιδράσει ακόμη, δεν αντέδρασε άμεσα, γιατί το Ισραήλ αυτό στέλνει. Το μήνυμα λέει, κοιτάξτε, ιδιαίτερα αυτό το καθεστώς, είναι ένα καθεστώς που όπως και η Χαμάς θέλει την εξόντωση του Ισραήλ, να μην υπάρχει στο χάρτη. Έτσι. Και έτσι θα πρέπει να αντιδράσει. Το έχει ανάγκη αυτό. Είτε λέγεται Νετανιάχου πρωθυπουργός, είτε κάποιος άλλος στην εξουσία. Αυτό το ζητάει ο λαός, πιστεύω, του Ισραήλ. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε καθηγητά. Ένα απευθέως σενάριο το οποίο θα ήταν μια γενικευμένη εμπλοκή. Πώς θα περιέπλεκε, δηλαδή θα έβαζε μέσα στο πεδίο αραβικές χώρες που μέχρι τώρα δεν έχουν εμπλακεί και τέλος πάντων δεν δείχνουν τη διάθεση να εμπλακούν. Η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, η Ιορδανία παραδίπλα. Πώς θα μπορούσε αυτό να γίνει ένα ντόμινο αυτή η ιστορία? Κοιτάξτε, η ιστορία έχει ξεκινήσει να είναι ντόμινο πριν την επίθεση του Ιράν. Είπαμε πριν για την Ερυθρά Θάλασσα και τους Χούτι. Βλέπουμε ότι εμπλέκονται όλοι, όλες οι χώρες σε περιφερειακό επίπεδο, γιατί υπάρχουν συνέπειες στο παγκόσμιο εμπόριο, στο περιφερειακό εμπόριο και ούτω καθεξής. Στη στοιχεία ελληνικών πατριώτ και όχι μόνο στη Σαουδική Αραβία, πολύ πριν το πόλεμο που έχει ξεκινήσει τώρα. Δηλαδή υπάρχει μια περιφερειακή διάσταση. Νομίζω και πάλι αυτές οι πιο μετριοπαθείς αραβικές δυνάμεις, αυτό που θα κάνουν είναι θα δούνε ποια θα είναι τα αντίπεινα του Ισραήλ και θα ελπίζουν ενδεχομένως και εκεί πέρα πάμε να μην είναι αντίπεινα που θα προκαλέσουν γενικότερη σύραξη, γιατί και παράλληλα γι' αυτό είδαμε ήδη έχει μπει η σφήνα, νομίζω με την προτροπή των Αμερικανών και άλλων, η Αίγυπτος και προσπαθεί να παίξει κάποιο ρόλο. Ναι. Προσπαθούν όντως οι αραβικές ηγεσίες να ελέγξουν την κατάσταση και νομίζω ότι πια αυτό που συζητάει όλος ο κόσμος και ιδιαίτερα υπάρχει ένα πολύ καλό άρθρο του Thomas Friedman στη New York Times εχθές που σου λέει ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά να κοιτάμε το μέλλον, δηλαδή πώς μπορούμε να προστατεύσουμε το κεκτημένο. Τις συμφωνίες του Αβραάμ, γιατί οι συμφωνίες του Αβραάμ άλλαξαν τα δεδομένα. Ναι. Έτσι, ό,τι και να λέμε. Και βεβαίως αυτό είναι και προς όφελος της Δύσης και της χώρας μας και πολλών χωρών. Γιατί αυτό φέρνει. Αλλάξει το χάρτη της περιοχής ουσιαστικά. Αλλά φέρνει τις χώρες όπως η Σαουδική Αραβία πιο κοντά στο Ισραήλ. Φέρνει τα Εμιράτα πιο κοντά στο Ισραήλ. Την Αίγυπτο ακόμη πιο κοντά. Η Ιορδανία έτσι κι αλλιώς βλέπουμε ότι θέλει δεν θέλει. Ναι. Έχει επιπτώσεις από την Ιρανική επίθεση και τα δικά της μαχητικά να αναχαιτήσουν τους πυράβλους του Ιράν. Και νομίζω είναι πώς θα διαμορφωθεί αυτός ο χάρτης ο ευρύτερος με τους εμπορικούς διαδρόμους, γιατί ξέρετε μέχρι στιγμής, ξέρετε υπάρχουν αυτά τα σημεία συμφόρησης που υπάρχουν, 8 μεγάλα σημεία συμφόρησης στο πλανήτη, εκ των οποίων 4 είναι αρκετά κοντά μας. Ένα είναι τα στενά του Βοσφόρου, το άλλο είναι ο διόρυγας του Σουέζ, το άλλο είναι το Μπάμπα Ελμάντα που εκεί πέρα στην Ερυθρά Θάλασσα χτυπάνε οι Χούτι. Και τώρα, όπως αναφέρεται και πριν, τα στενά του Ορμούζ, όπου περνάει, το ξέραμε από πριν, το 30% του αγρού πετρελαίου. Αλλά εκεί στα στενά του Ορμούζ θα περάσει, αν ποτέ υλοποιηθεί, και το ΙΜΕΚ, ο διάδρομος ο εμπορικός από Ινδία, να πάει στα Εμιράτα, γιατί είναι ένα λιμάνι των Εμιρατών εκεί πάνω στα στενά. Απ' την απέναντι όχθη, ας πούμε, του Ιράν, ακριβώς απέναντι.
Και εκεί νομίζω δεν θέλουν να αποτραπούν αυτά τα σχέδια. Δουλεύουν σκληρά όλες οι χώρες και η Ινδία ενδεχομένως εμπλέκεται σε αυτό. Ο παράγοντας ο μεγάλος είναι, γιατί νομίζω ότι η Κίνα θα συμμορφωθεί σε ένα μεγάλο βαθμό, παρόλο ότι έχει πάρει μια θέση που δεν είναι ξεκάθαρη. Η Ρωσία. Η Ρωσία που ήδη αβάλλεται αυτή τη στιγμή και είναι απομονωμένη, είναι ο μεγάλος σύμμαχος, όσο σύμμαχος μπορεί να είναι, του Ιράν στη παρούσα φάση. Mm. Και τι ζημιά μπορεί να προκαλέσει. Και νομίζω τώρα όλη η έμφαση και πριν την επίθεση είναι στο πώς διαμορφώνονται οι συνθήκες όταν πια σταματήσει η Ισραηλινή επέλαση στην Γάζα, που ξέρετε, ό,τι και να λέμε για την Γάζα, δεν έχουμε ακούσει από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος ότι πλήττεται το Ισραήλ από τα τούνελ, τα περίφημα της Χαμάς. Δηλαδή το Ισραήλ, οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν ξεκινήσει και έχουν καταφέρει να κάνουν αυτό που έχουν υποσχεθεί στο πληθυσμό τους, ότι δεν θα σας αφήσουμε να πληττόμαστε από τους Χαμάς ή οποιονδήποτε άλλον. Και νομίζω ότι αυτό, και γι' αυτό πρέπει το Ισραήλ να αντιδράσει, θέλει δεν θέλει, οποιαδήποτε χώρα στη θέση της αυτό θα έκανε, αλλά νομίζω οι συζητήσεις όλες είναι τι είδος αντίδραση. Μάλιστα. Και αν η Τεχεράνη λάβει το σωστό μήνυμα ότι ως εδώ, τουλάχιστον σε παρούσα φάση, για να μπορεί να χτιστεί ο χάρτης. Και πόση πίεση θα δεχθεί το Ισραήλ, βέβαια, κυρίως από τους Αμερικανούς, να μην αντιδράσει σε βαθμό που θα προκαλέσει μια ανοιχτή πολεμική σύραξη, υποθέτω. Θα το μάθουμε. Και παρεμπιπτόντως ένα τελευταίο, δεν είναι μόνο η κυβέρνηση Biden. Εδώ πέρασε και ο ίδιος ο Τραμπ, ο μεγάλος αντίπαλος του Biden, ξεκάθαρος ήταν σε προεκλογική του καμπάνια ότι στηρίζουμε το Ισραήλ. Ναι, δηλαδή, ναι. Αν προσπαθεί να δοκιμάσει και τις αντοχές εσωτερικές του κυρίου Biden σε αυτό το θέμα, υπήρχε αντίδραση οικουμενική, ναι, από την Αμερικανική κυβέρνηση, και ήδη ο πρόεδρος του Κογκρέσου ανακοίνωσε ότι το πακέτο που έχει παγώσει για στήριξη στο Ισραήλ αμυντική θα προχωρήσει. Θα προχωρήσει. Ο Ρεπουμπλικανός, ο σύμμαχος του Τραμπ, που σημαίνει ότι η Αμερική έχει ξεκάθαρη θέση, ναι, αυτό, και αυτό πρέπει να το συνυπολογίσει το Ιράν. Κύριε καθηγητά, από καρδιάς σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.